Όλα καλά. Καλά, καλά είμαστε. Καλά, ρε φίλε. Πολύ ωραία εικόνα του ΠΑΟΚ χθες. Στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Δηλαδή, παρά τα προβλήματα και τις απουσίες, το ρυθμό το πήγαινε, αυτός τον όριζε. Ναι. Ό,τι μπορούσε, ναι. Ό,τι καλύτερο μπορούσε, χωρίς πολλούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς. Καταλαβαίνουμε ότι ένας ΠΑΟΚ με Ίγκασον, Ντόγκλας και Τάισον, θα μείνω σε αυτούς τους τρεις κυρίως και τους μοιράζω σε κάθε γραμμή του γηπέδου, είναι πολύ πιο ποιοτικός. Παρ' όλα αυτά έκανε, νομίζω ότι στο τέλος βέβαια, και επειδή φτάσαμε σε ένα σημείο η φρεσκάδα των ομάδων να παίζει μεγάλο ρόλο, γιατί έχουν λυγίσει, και αυτό το γεγονός ήταν θετικό για τον ΠΑΟΚ στο τέλος. Δηλαδή, ότι είχε φρέσκα πόδια μέσα. Έχει και μια θετική προέκταση. Ας το θέσουμε έτσι. Νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς το διάβασε έτσι και με τα δικά του δεδομένα, και εκείνος ξέρει την ομάδα του. Έβαλε δύο επιθετικούς, είχε έναν χαφ λιγότερο. Σε επίπεδο κατοχής έπαιξε ρόλο, και όσο πιο πολύ έχεις την μπάλα στα πόδια σου, γιατί την είχε αρκετά χθες ο ΠΑΟΚ, τόσο πιο πολύ ανεβάζει αυτοπεποίθηση και πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις το αποτέλεσμα, και αυτό έπαιξε ρόλο. Σαφώς κράτησε ο Κοτάρσκι, εννοείται ότι δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει και ο goalkeeper σε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι να έχει καλή απόδοση. Και σε γενικές γραμμές, και με τον Άρη προχθές και με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ βγαίνει κερδισμένος σε αυτοποίθηση κυρίως, και σε κάποια πρόσωπα που έρχονται να προσθεθούν στον κορμό της ομάδας. Πρακτικά δεν πήρε το πλεονέκτημα των δύο αποτελεσμάτων για την τελευταία αγωνιστική, και δεν το πήρε γιατί ο Ολυμπιακός κατάφερε και πήρε πόντο. Εντάξει, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη δική του προσπάθεια. Okay, εντάξει, τι να κάνουμε. Λογικά θα πάει μόνο για νίκη. Εφόσον κάνει δύο νίκες με Βόλο και Ολυμπιακό, θα είναι ο τρίτος. Είναι και ο ΠΑΟΚ σε μια φάση όπου νομίζω ότι να κάνουν υπερορίες οι γιατροί, οι φυσιοθεραπευτές, οι γυμναστές αποκατάστασης. Εκεί παίζεται πλέον πάρα πολύ το παιχνίδι, όταν ο ΠΑΟΚ έχει τόσους πολλούς έξω και με διάφορα μυϊκά προβλήματα. Χθες και ο Λιβέρα χτύπησε, χθες και ο Φιλίπε, που έκανε το πρώτο 90 λεπτό στον ΠΑΟΚ και ήταν θετικός, αξιοπρεπής, και αυτός έφυγε με πρόβλημα. Με στόχο να τελειώσει καλά η χρονιά. Και η χρονιά θα τελειώσει καλά αν ο ΠΑΟΚ κάνει τρεις νίκες στα δύο του πλαθήματος και στο τελικό του κυπέλου. Νομίζω ότι όλοι ευχαριστημένοι από την προσπάθεια και από την εικόνα της ομάδας και από το ότι μετά από τις ήττες από Παναθηναϊκό και από ΑΕΚ και από Ολυμπιακό έχει μια αντίδραση, έχει μια επιστροφή, κάνει το παιχνίδι του. Και πάμε για το φινάλι της χρονιάς, όπου παραλαμβάνω παίζουν πάρα πολλά ρόλο, πάρα πολλά στοιχεία θα παίξουν ρόλο, και η καθημερινότητα και οι ψυθεραπείες και η διαχείριση του ρόστερ. Ο Μπράντον Τόμας σαφώς είναι πρωταγωνιστής. Ο Μπράντον Τόμας σαφώς δείχνει ότι στο δίλημα για τους φορ και ποιος πρέπει να μείνει, εκείνος απαντάει θετικά για τη δική του παρουσία, και όχι ο Ολιβέιρα. Ήταν συγκριτική η προσπάθειά του, και ευκαιρίες και αποβολή και γκολ. Παρότι δεν είναι παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου, τα νούμερα του όμως είναι... Είναι πολύ τίμιος όμως, και κάνει τη δουλειά, δηλαδή είναι πολύ ενοχλητικός, έτσι. Κάνει ένα τελείωμα στο πρώτο ημίχρονο, με το οποίο έχει σκοράρει στο Καραϊσκάκης, αυτό το πέταγμα στο πρώτο δοκάρι και το τσίμα της μπάλας, που είναι trademark πλέον, έτσι. Σωστά. Ναι. Το να ανεβάζει ο ΠΑΟΚ με το παιχνίδι του, γιατί ο ΠΑΟΚ παράγει, το να ανεβάζει ως ποδοσφαιριστή, δεν πιστεύω ότι θα είχε τα νούμερα σε άλλη ομάδα, αλλά okay, είναι υπέρ του. Είναι υπέρ του, κάνει τη χρονιά της καριέρας του, δεν είχε ποτέ τέτοια νούμερα, και δείχνει πόσο πολύ θέλει και το επόμενο συμβόλαιο. Όχι, προφανώς φυσικά θα έχει απαιτήσεις και εκείνος. Εντάξει. Όλα αυτά πάντως βοηθούν τον ΠΑΟΚ να πάρει αποφάσεις. Όλα όσα γίνονται τον βοηθούν ακόμα για την επόμενη σεζόν. Μάλιστα. Κάτι άξιο αναφοράς, φίλε, έχουμε τώρα το μάτς με το Βόλο. Είναι θεωρητικά το μάτς που θα περάσει κάτω από τα ραντάρ της αγωνιστικής. Καταλαβαίνεις. Είναι το πιο χαλαρό. Έχουμε κάτι όμως που περιμένουμε αγωνιστικά.
Όχι, το ρεπορτάζ για το ποιοι είναι διαθέσιμοι, ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν. Νομίζω ότι σε όλες τις ομάδες αυτό κυριαρχεί. Και την αναμονή για τον τελικό κυπέλλου, όπου εντάξει, δημιουργούνται για κάθε γήπεδο πολλά προβλήματα. Και δεν ξέρω τελικά ποια μπορεί να είναι η λύση, γιατί χθες από την ΕΠΟ άφηνε για να είναι ο τελικός σε ουδέτερο γήπεδο. Να το προσέξετε. Για να σου λέω ότι. Τέλος. Τούμπα ή Φιλαδέλφεια. Μην τυχόν, ναι. Σε κάθε γήπεδο δημιουργείται ένα πρόβλημα. Να η αστυνομία, να η πυροσβεστική, να κάποια αρχή κτλ. Δεν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε μέσα στην πορεία της ημέρας. Ευχαριστούμε πολύ, Δημητρή. Ναι, Δημητρή.